είναι ένα για 25 ετών. Η κλάση είναι η Δέλτα, η απόσταση 1400 μέτρα. Μεγάλο φαβορί το νούμερο 1, Πενθέας Μαναβάη, τον Νίκο τον Κυρόπουλο με 303 χιλιάρικα. 91 χιλιάρικα έχει ο Δίνης Σάγμουέης με τον Νίκο τον Λικούδη. 41 χιλιάρικα έχει η Ήλιδα με τον Ηλία τον Γεωργίου. 7 είπε και εδώ θα διεκδικήσουν την νίκη με φαβορί το νούμερο 1, Πενθέα. Είμαστε στην αφετηρία των 1400 μέτρων, δόθηκε η εκκίνηση, όλοι οι ύπη φύγανε καλά, πιέζονται από τους αναβάτες τους για να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Τελικά ο Πενθέας τίθεται επικεφαλής, θα το δούμε τώρα στην οθόνη μας, από την εξωτερική βρίσκεται ο Strong Vision. Πενθέας Strong Vision, στην τρίτη θέση είναι η Ξηρολιά, ακολουθεί ο Ξηφύρης και ο Έποντε. Η Ήλιδα, ο Βίνης Αγμουέης και στην τελευταία θέση ο Ζαφ Μακ με αναβάτηδα τη Γεωργία. Πεθέας από την εσωτερική, Strong Vistet από την εξωτερική, κεφάλι με κεφάλι οι δύο πρώτοι. Πεθέας πάντα από την εσωτερική, Strong Vistet από την εξωτερική. Οι δύο πρώτοι έχουν δώσει γρήγορο ρυθμό στην κούρσα. Ο Πεθέας από την εσωτερική και ο Strong Vistet από την εξωτερική. Έχουν αρχίσει και πλησιάζουν οι στέγερ της διαδρομής, η Ξηρολιά και η Ήλιδα. Πάντα ο Πεθέας είναι επικεφαλής, με μικρή διαφορά όμως έρχεται πολύ δυνατά η Ξηρολιά από την εξωτερική. Η Ήλιδα προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από τον Πεθέα και την Ξηρολιά. Δεν θα τα καταφέρει όμως, θα πιάσει ο αναβάτης, θα βγει από την εξωτερική. Η Ξηρολιά έχει περάσει στην πρώτη θέση, η Ήλιδα έρχεται πολύ δυνατά, αφήνει πραγματοποιεί και ο Βίνης Αγμουέης από την εσωτερική. Τελικά η Ξηρολιά είναι νικήτρια με χρόνο 1.22.22, στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Ήλιδα και στην τρίτη θέση ήρθε ο Βίνης Αγμουέης. Βλέπουμε και τον τερματισμό, από την εσωτερική είναι η Ξηρολιά, από την εξωτερική είναι η Ήλιδα. Ιδιοκτήτης και υποπαραγωγός είναι η Σταύλη Φυγείας, προπονητής είναι ο Γιώργος Οκάης, αναβάτης είναι ο μαθητευόμενος Κατσιμίχας.